Οι λήξη πρόθεσμες οφειλές των ιδιωτών προς την εφορία έχουν λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, αφού πλέον το συνολικό ποσό ανέρχεται σε πάνω από 103 δις, ενώ 9 στους 10 οφειλέτες χρωστούν έως 10.000 ευρώ. Μέσα σε αυτή τη ζωφερή πραγματικότητα, το Υπουργείο Οικονομικών άρχισε να σχεδιάζει μια νέα πάγια ρύθμιση που θα προβλέπει περισσότερες από 12 ή 24 δόσεις, που προβλέπει η σημερινή ρύθμιση. Να σημειωθεί ότι και στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας το συγκεκριμένο θέμα είναι ψηλά στην ατζέντα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει υποσχεθεί να δώσει άμεσα λύση ανάσα στους οφειλέτες. Στόχος της νέας πάγιας ρύθμισης είναι να καλυφθεί ο μεγαλύτερος αριθμός από τα 4,2 εκατομμύρια των πολιτών που έχουν χρέη στην εφορία, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η διευρυμένη πάγια ρύθμιση δεν θα είναι τόσο ανοιχτή όσο η σημερινή. Δυνατότητα πρόσβασης στις περισσότερες δόσεις δεν θα έχουν όλοι ανεξαιρέτως, παρά μόνο όσοι θα πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Η προοπτική αυτή δεν συνδέεται με τα σενάρια, τα οποία επίσης τρέχουν και αφορούν μια νέα έκτακτη ρύθμιση σε έως και 120 δόσεις, η οποία θα πατάει πάνω στον εξοδικαστικό μηχανισμό και θα αφορά στους ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρηματίες που έχουν κλείσει τα βιβλία τους ή την επιχείρησή τους. Εκτός από τη νέα ρύθμιση για τις οφειλές των φορολογούμενων στην εφορία, την έκτακτη ρύθμιση που θα καλύψει τους επαγγελματίες που εξαιρούνται από τον εξοδικαστικό μηχανισμό, θα τρέξει μία ακόμα ρύθμιση έως και 120 δόσεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία.